Αγία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι. Και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δεσποτάκη, ευλόγη. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Ελευθερίου και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεων, της Οσίας Μητρός ημών, Ιωθέης της Ευηναίας, του Εραγίου Πατρός ημών, του Άλλου του Σωστόμου, τη Θεία Μυσταγωγία, των Αγίων και Δικαίων Πατρών, Ιωακήμ και Άλλου, Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Ανέγγυης Πατρός ημών Μάρκου Εφέσου του Ευγενικού όν και την Μουνευτελούμεν και πάντων των Αγίων έλεγησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Με ιδιαίτερη χαρά, αγαπητοί μου αδελφοί, τελέσαμε σήμερα την Θεία μας Λειτουργία. Κάθε φορά που τελούμε την Θεία Λειτουργία νιώθουμε μια ιδιαίτερη χαρά. Αυτή όμως αυξάνεται μερικές φορές, είτε κατά τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, είτε κατά τις μνήμες προσφυλών Αγίων της Εκκλησίας μας, είτε δια της παρουσίας πολύ αγαπητών μας προσώπων. Και σήμερα η χαρά μας αυτή είναι επιυξημένη για τον λόγο ότι ετέλεσε στον Μητροπολιτικό και Καθεδρικό μας Ναό την πρώτη του Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κορωνίας, κύριος Παντελεήμων. Νομίζω ότι θα παραβιάσω ανοιχτές πύλες εάν προσπαθήσω να σκιαγραφίσω την προσωπικότητα του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου. Ο Άγιος Κορωνίας είναι ο πολύ γνωστός σε όλους μας, σε όλους σας, αλλά και όχι μόνον σε εμάς που είμαστε σήμερα εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό, αλλά και σε όσους επί 30 ολόκληρα χρόνια τον παρακολουθούν από τους δέκτες της τηλεοψίας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Σε όλους δε είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Ο Θεοφιλέστατος εκόσμησε, ελάμπρινε μπορώ να πω, τον άμβονα της Μητροπόλεως μας όλα αυτά τα χρόνια με τον γλαφυρό, τον ωραίο του λόγο, τον ευαγγελικό και πατερικό του λόγο. Προσέφερε πολλά στην Εκκλησία και γι' αυτό ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπός μας κύριος Χριστόδουλος, τώρα που είναι εδώ, που έγινε Αρχιεπίσκοπος, εγνώριζε βεβαίως πολλά χρόνια τον πατέρα Παντελεήμωνα, σκέφτηκε ότι είναι η ώρα να τον προτείνει στο Σεπτό Σώμα της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, να τον εκλέξει βοηθό του Επίσκοπο και να επιβραβεύσει με αυτόν τον τρόπο το έργο του αφενός αφετέρου, να του δώσει την ευκαιρία να υπηρετήσει την Εκκλησία μας, την Αγία, από την θέση, την περίοπτη του Επισκόπου της. Έτσι λοιπόν, με μεγάλη πλειονοψηφία, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέλεξε ως βοηθό επίσκοπο του Μακαριωτάτου μετά από αυτή του την πρόταση τον κύριο Παντελεήμωνα και την περασμένη Τρίτη, όπως είδατε με μεγάλη λαμπρότητα, ετελέστη εδώ το μυστήριο της χειροτονίας του εις επίσκοπο. Ο Θεοφιλέστατος κατά εκείνη την ώρα, ενώ 30 χρόνια ολόκληρα μιλούσε από αυτό το ναό, εσήγησε, όπως πολύ σωστά είπε, ενώπιον του φρικτού μυστηρίου της αρχιεροσύνης και της επικειμένης εκείνη τη στιγμή καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Ήταν για όλους μας μια πολύ συγκινητική στιγμή
και συγγήσαμε και εμείς μαζί του και προσευχηθήκαμε και εμείς με εκείνον και ευχηθήκαμε η χάρις του Αγίου Πνεύματος να τον σκεπάζει και να του χαρίσει μία γόνιμη αρχιερατεία, μία αρχιερατεία γεμάτη από την ευλογία του Θεού και την χαρά και τις χαρές μάλλον του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή την χαρά να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά μαζί του που ετέλεσε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας ως αρχιερεύς. Ελειτουργήσε όπως είδατε πολύ ωραίο ο πατήρ Παντελεήμων και σαν να ήταν παλιός αρχιερέας. Βεβαίως η διακονία του τόσα χρόνια εδώ αυτό προϋπέθεται. Χαρήκαμε πάρα πολύ εμείς οι συμπρεσβύτεροι του. Χαρήκατε και εσείς και το είδαμε στα μάτια σας. Και αυτή την ώρα επιτρέψατε μου κατά μία ευλαβή, μάλλον ευγενή συνήθεια που υπάρχει στην Εκκλησία μας, όταν κάποιος προάγεται από έναν χώρο, οι συνάδελφοί του να του προσφέρουν κάτι. Εδώ λοιπόν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και εμείς οι πατέρες αποφασίσαμε να προσφέρουμε κατά αυτή την παγία και ευγενή συνήθεια της Εκκλησίας μας ένα δώρο στον πατέρα Παντελεήμονα και είναι η μήτρα αυτή την οποία κρατάει ο πατήρ Βασίλειος. Μετά από 30 χρόνια ευδοκίμου υπηρεσίας στον Μητροπολιτικό μας Ναό νομίζω ότι του αξίζουν πολύ περισσότερα, πολλά περισσότερα. Τα περισσότερα είναι οι ολοκάρδιες ευχές μας, τις οποίες είπα προηγουμένως, να μην τις επαναλάβω, νομίζω ότι εκφράζω και τους πατέρες, αλλά και όλους σας. Θεοφιλέστατε, πολλά να είναι τα έτη σας, πολύκαρπα και καλύκαρπα, στον αμπελώνα του πατέρα μας, του Χριστού. Ευχαριστώ πολύ. Άξιος. Άξιος. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, για να αρχίσω όπως με ακούγατε όλα αυτά τα 30 περίπου χρόνια, διδάσκει την αρετή της ευγνωμοσύνης. Βέβαια σήμερα μη φοβάστε, δεν θα σας κουράσω με κήρυγμα. Αρκετά με ανεχθήκατε όλα αυτά τα χρόνια. Η ευγνωμοσύνη, ενώ είναι και έπρεπε να είναι μια πολύ φυσική και αυθόρμητη αρετή, όμως πολλές φορές είναι δύσκολη για τους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι συνήθως αισθάνονται μειονεκτικά έναντι αυτών που τους ευεργέτησαν και γι' αυτό με δυσκολία ή και καθόλου δεν ευγνωμονούν. Για να μην πάθω κι εγώ τα ίδια, θα μου επιτρέψετε να πω σήμερα δύο λόγια ευγνωμοσύνης και ευχαριστειών. Ο πρώτος βέβαια και μεγάλος ευεργέτης όλων μας είναι ο Θεός, που ξέρει πότε και τι πρέπει να μας δίνει. Αλλά μετά τον Θεόν, εκείνος χρησιμοποιεί και όργανα για να μας ευεργετεί. Και το πρώτο όργανο του Θεού στην ευεργεσία προς εμένα είναι ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Χριστόδουλος, ο οποίος κοσμεί τον θρόνο των Αθηνών και προείσταται και προεδρεύει τις εκκλησίες της Ελλάδος και κυριολεκτικά αναλύσκεται στο έργο της εκκλησίας. Πολλές φορές εγώ του λέω «Μακαριότατε, βάλτε λίγο φρένο». Εκείνος επιμένει. Μια μέρα του λέω «Θα σταματήσω να σας λέω» και μου απαντά «Εσύ να λες και εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω». Γι' αυτό πρέπει να εύχεστε όλοι ο Θεός να του δίνει υγεία και δύναμη για να συνεχίσει επί δεκαετίες την αρχιεπισκοπική του διακονία. Επίσης, η ευγνωμοσύνη ανήκει και στους αρχιερείς που με ετοίμησαν και σε εκείνους που ενεργά υπεστήριξαν την πρόταση του μακαριωτάτου. Και ερχόμεθα εις τους παρόντας. Η αγάπη του πρωτοσυγγέλου μας, του πατρός Θωμά Συνοδεινού,
είναι και ήταν αποφασιστικής σημασίας. Εσείς τον απολαμβάνετε εδώ όταν επιτελεί με τόση ιεροπρέπεια και κατάνοιξη την Θεία Λειτουργία. Και εμείς ξέρουμε τα διοικητικά του προσόντα που, αν μου επιτρέπετε η λαϊκή έκφραση, φέρνει βόλτα όλα τα προβλήματα και θέματα της Αρχιεπισκοπής με τις ικανότητές του και γι' αυτό τον επέλεξε ο Αρχιεπίσκοπος στην κέρια αυτή θέση. Τον ευχαριστώ και του εύχομαι κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ερχόμεθα εις τον πατέρα Δημήτριο, ο άγρυπνος ο φρενός που αγρυπνεί για την ευταξία και την καλή λειτουργία του ναού. Κάποτε μπορεί και κάποιοι να τον παρεξηγούν, διότι είναι άτεγκτος και αυστηρός και άνθρωπος της υπερακριβίας και της τάξης. Τον ευχαριστώ όλα τα χρόνια αυτά, αφότου είμαι εδώ, είμαστε μαζί. Βεβαίως πρέπει να μνημονεύσω και τον πατέρα Ηλία, Δροσινό, που οι ανάγκες της Εκκλησίας αλλού τον καλούν, και τον πατέρα Βασίλειο και τον πατέρα Ειρηναίο, που με αγάπη και σεβασμό με περιέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν πρέπει να λησμονήσω και προαπελθώντας τον πατέρα Ευάγγελο Μπονόρη, που ήταν εδώ προϊστάμενος όταν πρωτοήρθα πριν 30 χρόνια, τον πατέρα Άνθιμο Αραμπατζόγλου που με αγαπούσε και το είχε καημό, μα πότε θα σε προαγάγουν εσένα. Αναπάβεται η ψυχή του προ λίγων μηνών στην Άνω Ιερουσαλήμ και εκεί ίσως χαίρει σήμερα και αυτός. Και αφού είπαμε για κεκοιμημένους, ας μνημονεύσουμε τον Σπυρίδωνα Περιστέρη και τον Ευάγγελο Τζελά. Αιωνίας είναι η μνήμη τους. Και ερχόμεθα εις τους επιζώντας αξίους συνεχιστάς της μελωδίας και της ευσεβίας των, τον κύριο Απόστολο Παπαδόπουλο και Αλέξη Κατσαρό, που και αυτοί με αγάπη, με σεβασμό, με αδελφική συμπαράσταση ήταν δίπλα μου αυτά τα χρόνια. Τους δομέστικους, θα τους πω με τα ονόματα, χρόνια εδώ καταναλύσκονται, τον κύριο Αλέξανδρο Καρακίτσο, τον κύριο Δημήτριο Πανελόπουλο, τον κύριο Ανδρέα Χρόνη, τον πρότυπο αναγνώστη της Μητροπόλεως επί δεκαετία, τον κύριο Κωνσταντίνο Σκλάβο, αλλά και όλους τους χορούς και όλα τα μέλη των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων κατά καιρούς και όλο το προσωπικό του ναού και τους Αγίους Χριστού Πόλεως και Χριστιανού Πόλεως που συνυπηρετήσαμε εδώ και τώρα κοσμού την Εκκλησία ως Επίσκοποι και έρχομαι σε εσάς, στο Εκκλησίασμα της Μητροπόλεως. Μερικά πρόσωπα τα βλέπω από τον Άμβονα χρόνια και λέω, δεν βαρέθηκαν να με βλέπουν και να με ακούν. Ευχαριστώ όμως και όσους μας ακούν και μας βλέπουν εντός και εκτός Ελλάδος, από ραδιοφώνου και τηλεοράσεως. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας. Η αγάπη σας με στήριζε και κάποτε η αγάπη σας και οι εκδηλώσεις της έφταναν μέχρι της υπερβολής. Με συγκίνηση σας αποχωρίζομαι. Εγώ λέω, η καριέρα μου ανθρωπίνως ολοκληρώθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους με τις οικογένειές σας και ζητώ τις προσευχές όλων σας, ώστε όσα χρόνια ο Θεός μου χαρίσει με δύναμη και υγεία να συνεχίσω να τον διακονώ. Ο Θεός να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ όλους. Άξιος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θεοφιλέστατε, επιτρέψατε μου. Επί 30 ολόκληρα χρόνια από τον άμβονα αυτού του ναού μας διδάσκατε στην Τωρία τη Φωνή, λόγο και έργο, πράξη και θεωρία. Κατά την ημέρα της προσωπικής σας πεντηκοστής, όπως προανέφερε ο Άγιος Πρωτοσύγγελος, μας διδάξατε ότι μπορείς να εκφράζεσαι και σιωπώντας. Σήμερα εμείς, τα παιδιά της χοροδίας που μας αναφέρατε προηγουμένως και μας μνημονεύσατε, θα σας μιμηθούμε και δεν θα αποπειραθούμε να εκφράσουμε ό,τι αισθανόμαστε τη στιγμή αυτή με λόγους. Άλλωστε, δεν διαθέτουμε το δικό σας χάρισμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, για όλα όσα μας διδάξατε όλα αυτά τα χρόνια και δεχθείτε το μικρό μας αυτό δώρο με την παράκληση να μην μας ξεχνάτε όταν θα στέκεστε μπροστά στο Ιερό Θυσιαστήριο, σ' όποια έπαρξη κι αν βρεθείτε.
Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους με τις οικογένειές σας. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας και ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Ευχαριστώ.